πιάσεις. Το πρώτο να σας πω είναι ότι πιθανολογείται από Σεπτέμβρη να αλλάξει το σύστημα των εξετάσεων, κάποιες πανελλαδικές, βόρειες, νότιες Ελλάδας, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Το μόνο που είναι σίγουρο ότι οι εξετάσεις του Ιουνίου θα γίνουν κανονικά στις 25 του μήνα, από εκεί και μετά υπάρχει λίγο αντιβιότητα. Θα αλλάξει και το σύστημα έτσι, κάποια ενημερωτικά στο πώς θα διαχειρίζονται οι ειδικευόμενοι στα νοσοκομεία. Θα υπάρχει μια κεντρική δεξαμενή ειδικευομένων που έχει να κάνει με τις πανεπιστημιακές κλινικές και από εκεί θα διοχετεύονται μετά ανάλογα με τις ανάγκες στα νοσοκομεία. Κάποια νοσοκομεία πια δεν θα δίνουν ειδικότητα. Υπάρχει μια κοσμογονία, ακόμα δεν έχουν πάντως τίποτα χειροπιαστό. Όσον αφορά τη δική μου εδώ προσέγγιση, θα πρέπει να πω ότι έχω δύο μεγάλα κομμάτια της ορθοπαιδικής για το καθένα από τα οποία θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και θα ξεκινήσω με τα βασικά σημεία της ομιλίας. Η πρώτη είναι η άσκηση νεύρωσης μυρίας κεφαλής. Στα παιδιά χρησιμοποιούμε, είναι γνωστή σε όλους, λέει πέρθες καρβή, νόσος πέρθες όπως έχει επικρατήσει. Τα βασικά σημεία της ομιλίας μου θα είναι αυτά. Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν να τα συμπτύξω, δεν είναι εύκολο. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσω από την πέρθες, επιδημιολογία 1 στα 10.000 παιδιά, ηλικίες 4 με 8 έτη. Μετά τα 8-9 έτη μιλάμε για άσκηση νεύρωσης και πριν τα 4 έτη μιλάμε για επιφυσίτιδα της κεφαλής. Όλα βέβαια συνηθίζουμε να τα λέμε πέρθες. Αγόρια και κορίτσια 5:1, περισσότερο αντρική υπόθεση, υψηλή συχνότητα σε αστικές περιοχές, αμφωτερόπλευρη εντόπιση 12%. Θα πρέπει να πούμε αμφωτερόπλευρη πέρθες ίδιου σταδίου δεν υπάρχει. Δηλαδή, η διαφορά της επιφυσιακής δυσπλασίας από την πέρθες είναι ότι στην επιφυσιακή δυσπλασία έχουμε αμφωτερόπλευρη προσβολή των επιφύσεων στο ίδιο στάδιο, ενώ αντίθετα στην πέρθες, η αμφωτερόπλευρη πέρθες είναι σπάνια, ποτέ οι κεφαλές δεν είναι στο ίδιο στάδιο της νόσου. Παράγοντες κινδύνου, θετικό οικογενειακό ιστορικό, χαμηλό βάρος γέννησης, παθητικοί καπνιστές. Στην παθολογική φυσιολογία όλοι ξέρουμε ότι κάτι γίνεται με την αγγείωση της μυρίας κεφαλής. Διακόπτεται παροδικά η αγγείωση της μυρίας κεφαλής, οπίστια θηλακτικά αγγεία, όπως ξέρουμε όλοι. Πολλοί μηχανισμοί ενοχοποιούνται, αλλά ακόμα είμαστε στο σκοτάδι. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, υποθέσεις, δεν ξέρουμε γιατί γίνεται υπέρδες, δεν ξέρουμε γιατί προσβάλλει συνήθως το ένα ισχύο. Πιθανή παθολογία στους παράγοντες πήξης, αλλά και εδώ το ερώτημα γιατί το ένα ισχύει και όχι το άλλο. Δηλαδή, θρομβοφιλία στους μισούς ασθενείς, γιατί το ένα ισχύει και όχι το άλλο. Διαταραχές πυκνικότητας στο 75%, γιατί το ένα ισχύει και όχι το άλλο. Επαναλαμβανόμενοι υποκλινικοί τραυματισμοί, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Πραγματικά βρισκόμαστε στο σκοτάδι και δεν είναι μόνο βρισκόμαστε στο σκοτάδι για τα αίτια, βρισκόμαστε στο σκοτάδι και στη θεραπεία όπως θα δούμε παρακάτω. Η πρόγνωση είναι καλή σε ηλικίες μικρότερες των 6 ετών. Όλοι λένε για σκελετικές ηλικίες κάτω από 6 χρονών, στην πέρθες καλό είναι να μην παρεμβαίνεις. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι η σφαιρικότητα της μυρίας κεφαλής. Υπάρχουν δύο πολύ ωραίες αγγλικές λέξεις. Η congruity και το containment, δηλαδή η επαλληλία και η επικέντρωση της μυρίας κεφαλής, αυτά θα παίξουν το ρόλο στην πορεία. Τα κορίτσια ξέρουμε ότι το περνάνε χειρότερα. Γιατί το περνάνε χειρότερα? Περνάνε χειρότερα την πέρθες, γιατί η σκελετική ορίμανση τελειώνει μέχρι τα 14-15, τα αγόρια έχουν πιο πολύ δυνατότητα remodeling. Η μειωμένη απαγωγή του ισχύου κακόπως προγνωστικός παράγοντας, παχυσαρκίας, το παρατεταμένο στάδιο εγκούλωσης, η μειωμένη κινητικότητα και το cateral, το γνωστό head and risk. Τα στάδια της νόσου, καταρχάς χρονικά, το Waldenstrom, είναι το στάδιο της αρχικής προσβολής, κρατάει 3-6 μήνες. Το στάδιο του κατακαιρματισμού της μυρίας επίθεσης κρατάει 6 μήνες με 2 χρόνια. Και τελικά το στάδιο της ανακατασκευής κρατάει περίπου 18 μήνες. Από εκεί και μετά πιστεύουμε ότι η νόσος έχει τελειώσει, αλλά το remodeling κρατάει μέχρι την σκελετική ορίμανση. Κλινική εικόνα γνωστή σε όλους, ανώδυνη χολότητα, διαλείπων άγκος, σύγκαψη, η βάδιση μπορεί να είναι αλλεργική, μπορεί να είναι τρεντέλεγκουρκ, ανισοσκελία στο τελικό στάδιο, η ανισοσκελία κυρίως φαινομενική, η σύγκαμψη του ισχύου επιδεινώνει την ανισοσκελία. Απεικονιστικά,
Ακτινογραφίες. Βασικό στη διάγνωση. Το σημείο crescent είναι το σημείο του υποχόντριου κατάγματος, το οποίο είναι το πρώτο σημάδι που βλέπουμε στην πέρθες. Θα πρέπει να πούμε ότι η πιο ευαίσθητη εξέταση για να μας αποδείξει πρόημα πέρθες είναι το σπινθυρογράφημα, όσο κι αν το σπινθυρογράφημα έχει κάποιες φοβίες, κάποιους κινδύνους για ακτινοβολίες κτλ. Αλλά το σπινθυρογράφημα μπορεί να μας δείξει νωρίς προσβολή από την πέρθες. Η μαγνητική είναι υψηλής ευαισθησίας. Με τη μαγνητική τομογραφία μπορούμε να κάνουμε και κάποιες προγνωστικές προβλέψεις, δηλαδή να δούμε σε τι κατάσταση ουσιαστικά είναι αυξητική πλάκα. Πρακτικά, το αν θα πορευτεί καλά μία πέρθες θα εξαρτηθεί από το πόσο βλάβη έχει δημιουργηθεί στην αυξητική πλάκα. Αν σε όλη τη διαδικασία, παρά την καθίδρυση της κεφαλής, παρά την ολική προσβολή, παρά, η αυξητική πλάκα παραμείνει ζωντανή, αυτό το ισχύο θα έχει μια καλή πορεία. Αν γίνει πρώιμο αρέστ, αυτό το ισχύο δεν θα εξελιχθεί καλά. Το αρθρογράφημα, ιδίως το δυναμικό αρθρογράφημα, μας δίνει πάρα πολύ καλές πληροφορίες για την σφαιρική επαλληλία και την επικέντρωση της μυριάς κεφαλής. Στην πέρθες, πολλές φορές συναντάμε αυτό που λένε οι Άγγλοι square peg in a round hole, δηλαδή έχεις μια τετράγωνη κεφαλή μέσα σε ένα ημισφαίριο. Εκεί είναι τα προβλήματα και το αρθρογράφημα είναι πάρα πολύ αξιόπιστο να σου το αποδείξει. Ταξινομήσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Μια καλή ταξινόμηση πρέπει να είναι απλή και να είναι προγνωστική. Υπάρχουν σε όλη την ορθοπαιδική διάφορες ταξινομήσεις. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι θέλουμε μια ταξινόμηση που όσο ανεβαίνουμε να χειροτερεύει η πρόγνωση. Η ταξινόμηση του Κάτεραλ είναι πάρα πολύ καλή που μας δείχνει τοπογραφικά το πρόβλημα. Δεν είναι όμως πολύ προγνωστική, γιατί έχουμε παιδιά με Κάτεραλ 4 τα οποία εξελίχθηκαν καλά. Και έχουμε παιδιά σε κάποια φάση με Κάτεραλ 3 τα οποία δεν εξελίχθηκαν. Η κατάταξη Στάλμπερ που ουσιαστικά μας δίνει τη σφαιρικότητα και την επαλληλία της κεφαλής είναι χρήσιμη και έχει κάποια καλή προγνωστική προσέγγιση. Εκείνη όμως η οποία είναι πιο αξιόπιστη και πιο διαδεδομένη είναι η χέρι που ουσιαστικά μελετάει την έξω κολόνα. Τύπου 1 το ύψος της κολόνας πάνω από 50%, τύπου 2 στο 50% της έξω κολόνας της επίφυσης, τύπου σε, τύπου 3. Μεγάλη καθίζηση στην έξω μυρία κολόνα, όπως βλέπουμε εδώ, εδώ είναι και το χειρότερο προγνωστικό σημάδι. Η χέρι λοιπόν είναι καλή, γιατί είναι απλή, ABC, αλλά είναι και προγνωστική. Διαφορική διάγνωση θα γίνει από αυτές τις παθήσεις που βλέπετε, από όλη ουσιαστικά την παθολογία του ισχύου, συμπτική αρθρίτιδα, οστεομιελίτιδα, δερμανοκυταρική, γκοσέ, υποθυρεωτισμός, δυσπλασία. Θεραπεία. Στόχος της θεραπείας πρέπει να είναι καταρχάς η ύφεση των συμπτωμάτων. Θα πρέπει να πούμε ότι η πέρθεση είναι σχετικά μια ανώδυνη πάθηση. Τα παιδιά κουτσένουν, αλλά δεν βασανίζονται από πόνο. Και αν βασανίζονται από πόνο, αυτό δεν είναι καλό προγνωστικό σημάδι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποφορτιστούν, να χτίσουμε το εύρος κίνησης του ισχύου. Πολλοί έχουν πει αν πρέπει να γίνονται κάποιες δεδομένες προσαγωγών και μπότοξ και όλα αυτά θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο στη συντηρητική θεραπεία. Έτσι. Κυρίως αφορά παιδιά μικρότερα των 8 χρονών, με σκελετική ηλικία μικρότερα των 6 ετών, που εκεί δεν συζητάμε για χειρουργική παρέμβαση. Κηδεμόνες και broomstick. Μεγάλη ιστορία, broomstick, γύψη κτλ. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν μπει σε γύψους broomstick για χρόνια στο παρελθόν. Δεν έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά είναι καλά και στη σύγχρονη εποχή που πια θέλουμε να κινητοποιούμε γρήγορα τους ασθενείς, όλα αυτά δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Έτσι, πρακτικά εκείνο που πρέπει να θυμόστε είναι σκελετική ηλικία κάτω από 6, απλά παρακολουθούμε. Πάνω από 8 θα πρέπει κάτι ίσως να κάνουμε. Το 60% των περιπτώσεων δεν χρήζει χειρουργικής παρέμβασης. Χειρουργική αντιμετώπιση είναι πάρτε και κάντε ό,τι θέλετε και εδώ δεν έχουμε δείκτες. Πολλοί λένε επικέντρωση από πάνω, πολλοί λένε επικέντρωση από κάτω. Χαρακτηριστικά ο στόχος είναι προσπαθούμε να βάλουμε καλύτερα την κεφαλή μέσα στην ποτήλη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μια διατροφαντήρια οστοτομία ρευόδητος, άλλοι λένε από πάνω με τριπλή, σόλτερ και όλα τα σχετικά. Πολλά στη βιβλιογραφία,
Κανένα όμως δεν έχει αποδεχθεί και να σας το δώσουμε, σαν να σας το πούμε ότι είναι guideline, σε περιπτώσεις μεγάλων παιδιών που ουσιαστικά έχει χαθεί το παιχνίδι της σφαιρικής επικέντρωσης μοιραίας κεφαλής, μία κονδυλοπλαστική τύπου σερβ, δηλαδή αυξητική της σκοτήλης, θα μπορούσε ίσως να είναι κάποια λύση, και εδώ τα αποτελέσματα στην αρχή πολύ πηδοφόρα, πολύ σκεπτικισμός πια, η αρθροδιάταση και αυτή με εξωτερική οστεοσύνθεση, και εδώ συζητιέται πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε κάποιες περιπτώσεις από τη δική μας κλινική, μια υποτροφαντήρια οστοτομία που εξελίχθηκε καλά, μια κιάρη, η κιάρη σχεδόν έχει εγκατεληφθεί, και η σερβ κοντιλοπλαστική, όπως την είχε εισαγάγει ο κάτερας. Στις επιπλοκές, κόξα μάγνα, διεύρυνση μοιραίας επίθεσης, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ανισοσκελία, δυσπλασία, κοτήλης κτλ. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι αυτό που λέει και ο κάτερα, υπάρχουν περιπτώσεις της γνώσης του πέρθες, οι οποίες θα εξελιχθούν άριστα, ό,τι και να κάνεις. Και υπάρχουν περιπτώσεις που θα πάνε πάρα πολύ άσχημα, ό,τι και να κάνεις. Βρισκόμαστε ακόμα σε ερευνητικό στάδιο, υπάρχει πολλής δρόμος έρευνας ακόμα, δεν έχω προσωπικά κάτι να σας πω και να σας δώσω ότι ξέρετε όταν γίνεται αυτό, βλέπετε αυτό ή και τ' άλλο. Όλες οι περιπτώσεις εξατομικεύονται, το μόνο που θα ήθελα να θυμάστε είναι τα μικρά τα παρακολουθούμε, τα μεγάλα και τα κορίτσια, σκεφτόμαστε ή κάτι επικεντρωτικό από κάτω ή κάτι επικεντρωτικό από την κοντήλη, ή σε κάποιες περιπτώσεις που φαίνεται χάνεται πολύ το τρένο, μια αυξητική της κοντήλης τύπου SELF. Πάμε στην επιφυσιολίσθηση, να την ορίσουμε. Πολύ λυπάμαι λίγο έτσι, λέω πολλά πράγματα επί τροχάδι. Πάθηση της κεντρικής αυξητικής πλάκας μυριών που οξελεί ολίσθηση της μετάφυσης έμπροσθεν και πάνω σε σχέση με την επίφυση. Πρακτικά, επιφυσιολίσθηση είναι ένα υποκεφαλικό κάτευμα το οποίο συμβαίνει σε μικρή ηλικία. Συχνότητα είναι η πιο συχνή πάθηση του εφηβικού ισχύου. Εκείνο που θέλω να θυμάστε είναι όταν ένας έφηβος ψηλός, παχής, έρχεται στα εξωτερικά ιατρεία κουτσένοντας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να βάλετε στο μυαλό σας είναι επιφυσιολίσθηση και να αποδείξετε ότι δεν είναι επιφυσιολίσθηση και είναι κάτι άλλο. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μην ψάχνετε γόνατα, μην ψάχνετε μηνίσκους, μην ψάχνετε τίποτα. Έφηβος, μεγαλόσωμος που έρχεται κουτσένοντας στα εξωτερικά ιατρεία, έχει επιφυσιολίσθηση μέχρι να αποδειχθεί ότι έχει κάτι άλλο. Δημογραφικά, στα παχύσαρκα, αγόρια, κορίτσια, υπερτερούν τα αγόρια 2 προς 1,4, εθνικότητες, εντόπιση πιο συχνά το αριστερό ισχύο, αμφωτερόπλευρη 17 με 50%. Παθολογική φυσιολογία. Η ολίσθηση γίνεται στην υπερτροφική ζώνη της αυξητικής πλάκας. Ο περιχόντριος δακτύλος είναι λευκός αδύνατος. Η εφαρμογή διαδυνητικών δυνάμεων λόγω καθητότητας της αυξητικής πλάκας ενοχοποιείται. Ο χόντρος της υπερτροφικής ζώνης δράσει σαν αδύνατο σημείο. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η κεφαλή, η επίφυση δεν ολισθαίνει, δεν έχει να πάει πουθενά. Είναι μέσα στην κοντήλη. Ολισθαίνει η μετάφυση. Δεν ολισθαίνει η επίφυση. Ολισθαίνει η μετάφυση σε σχέση με την επίφυση, η οποία επίφυση είναι πάντα μέσα στην κοντήλη. Συνοδές παθήσεις που μπορούν να ενοχοποιηθούν είναι υποθυριωτισμός, νεφρικός, θεοδυστροφία, έλλειψη αυξητικής ορμόνης, υποφυσιακή ανεπάρκεια, down, ενδείξεις για ενδοκρινολογικό έλεγχο, σε παιδιά μικρότερων των 10 ετών. Ταξινόμηση. Η ταξινόμηση ανάλογα με το αν περπατάει ή όχι το παιδί, σταθερή ασταθής. Στη σταθερή το παιδί έρχεται περπατώντας, κουτσένοντας, στην ασταθή έρχεται σε φορείο. Ανάλογα με τη διάρκεια των συμπτωμάτων, οξία, χρονία, οξία επιχρονίας που είναι συνηθισμένο, δηλαδή το παιδί, το ιστορικό είναι πονάει 6 μήνες και ξαφνικά συμβαίνει κάτι και καταραίει. Αυτό είναι οξία επιχρονίας. Ανάλογα με το ποσοστό ολίσθησης ή τη γωνία ολίσθησης έχουμε mild, moderate, severe, ανάλογα δηλαδή 30, 30, 50 και 50 μοίρες και στο ποσοστό ελίσθησης 3, 33, 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
ισχύω, αλλά πολλές φορές πονάει το γόνατο. Έχουν δει παιδιά που έχουν πάει σε φυσικοθεραπεία. Έχουν δει παιδιά που συναισθήθηκε αρθροσκόπηση στο γόνατο.
Όταν ένα παιδί έρχεται με πονάδα στο γόνατο, πρώτα θα κοιτάμε το ισχύο και μετά θα κοιτάμε το γόνατο. Η έναξη της συμπτωματολογίας μπορεί να είναι και εβδομάδες πριν. Η βάδιση είναι αυτή που έχουμε. Αν το παιδί έρθει με οξία επιχρονίας, έρχεται όπως έρχεται στον ελληνικά το υποκεφαλικό κάταρμα, δηλαδή το πόδι είναι σε βράχυνση και εξωστροφή. Ακτινογραφίες. Στη μελέτη των παιδιών πάντα βγάζουμε προφίλ, πάντα βγάζουμε βατραχοειδή θέση. Στην ΦΑΣ, παρότι υπάρχει αυτό το Klein, η Klein γραμμή, μπορεί να διαφύγει, μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Έτσι, άρα πάντα προφίλ. Ακτινογραφία θα μας βάλει τη διάγνωση, δεν χρειάζονται σοφιστικές εξετάσεις, δεν χρειάζονται πρώτη εξέταση μαγνητική. Με μία απλή ακτινογραφία, προστιοπίστια και φρόγκλάτερα, βάζουμε διάγνωση. Χειρουργική θεραπεία, in situ κοχλίωση, μέθοδος εκλογής, το συντομότερο δυνατόν αν έχουμε οξία εικόνα. Θα πρέπει να πούμε ότι η τέλεια κοχλίωση είναι κάθετα στο κέντρο του αυξητικού δίσκου. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να μπεις στην υποτροφαντήρια περιοχή, θα μπεις μπροστά, θα μπεις στην διατροφαντήρια γραμμή και θα πορευτείς προς τα πίσω για να πέσεις όσο το δυνατόν πιο κάθετα στην αυξητική πλάκα. Όπως και εδώ, σε μια ασταθής, η πλήρης ανάταξη θα μας βάλει σε περιπέτειες, δεν ανατάσσουμε πλήρως, γιατί στρεσάρουμε τα οπίστια θυλακικά αγγεία και μπορεί να έχουμε μια πολύ ωραία ακτινογραφία και σε 6 μήνες θα έχουμε μια άσπρη νέκρωση. Έτσι, πάντα βλέπουμε μπροστά, μπροστά, μπροστά η κοχλίωση με κατεύθυνση προς τα πίσω. Προφυλακτική ίωση του άλλου ισχύου, πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολλοί λένε γιατί να το κάνεις, μεγάλο ποσοστό, μισές περιπτώσεις περίπου προσβάλλεται και το άλλο ισχύο. Η άλλη σχολή λέει γιατί να πας να χειρουργήσεις ένα μέρος το οποίο δεν πάσχει, είναι φυσιολογικό, μπορεί να έχεις προβλήματα. Και μέχρι την ανακοίνωση μιας συντικής αρθρίτιδας σε προφυλακτική ύλωση που χάθηκε το ισχύο και οδηγήθηκε σε ορική αρθροπλαστική, μας έχει κάνει αρκετά σκεπτικούς. Σε περιπτώσεις βαριάς επιφυσιολύσεις τύπου 3, ξαναέχει έρθει η επέμβαση DAN, η τροποποιημένη DAN, στο προσκήνιο. Όλος ο κόσμος σήμερα μιλάει για απεξάρθρωση, χειρουργική απεξάρθρωση του ισχύου. Οστεοτομία αυχένα, βράχυση του αυχένα, τοποθέτηση αυξητικής πλάκας, της επίφυσης χωρίς να στρεσαριστούν τα θυλακικά αγγεία. Και αυτό εδώ βλέπετε μία DAN, την οποία την είχαμε κάνει όταν ήμουν στην ΟΣΕΦ πρώην μνημονεύτων ετών. Άλλες επεμβάσεις που μπορεί να γίνουν, βλέπετε εδώ σε μια παραμελημένες καταστάσεις και ύλος ινσέντου, οστεοτομία τραπεζοειδής βλεσότητας και εκτάσεως. Επιπλοκές είναι δύο, να θυμάστε δύο. Χονδρόληση, άσυπτη νέκρωση. Η χονδρόληση είναι απ' έξω προς τα μέσα, είναι διαταραχή της διατροφής του αρθρικού χόνδρου από παθολογικό αρθρικό υγρό που σχετίζεται με την πάθηση. Είναι από έξω προς τα μέσα, οδηγεί σε αγκύλωση του ισχύου. Η άσυπτη νέκρωση έχει να κάνει με την αγκύλωση της κεφαλής. Επιπλοκές, φλεγμονή, πόνος, αρθρίτιδα, επιδείνωση της ολίσθησης και όλα αυτά. Έχω τελειώσει, έχω κάτι ερωτήσει στο quiz. Πρώτον, με ποιο τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε την επικέντρωση της μυρίας κεφαλής στην όσο πέρθες. Με σκάνινγκ, με αξονική, με απλό ακτινολογικό έλεγχο, με MRI, με αρθρογράφημα, με περίπους. Τι θα λέγατε. Ένα από τα πέντε. Με το ένα ποιο συμφωνεί. Με το δύο. Με το 3. MRI, αρθρογράφημα. Λοιπόν, με μια απλή ακτινογραφία. Η απλή ακτινογραφία μας δείχνει την επικέντρωση της μοιραίας κεφαλής. Ποια εξέταση μπορεί να μας βοηθήσει στην πρώιμη διάγνωση της πέρδας. Ποια είναι η πιο ευαίσθητη στην πρώιμη διάγνωση. Ακτινογραφία, τομογραφία, αξονική, σπινθερογράφημα, αρθροσκόπηση. Νούμερο 4. Το σκάνινγκ, έτσι. Και άλλο ένα για τις επιφυσιολίσθησης. Στήσεις, ποια είναι η αιτία ισχυμικής νέκρωσης σαν ομοιριές επίφυσης κατά την ολίσθηση. Η αιτία της ισχυμικής νέκρωσης. Τραυματισμός του αρθρικού χόνδρου. Παρατεταμένη έλξη κατάκληση
τραυματισμός των κυτάρων της αυξητικής πλάκας, τραυματισμός ή διακοπή των αγκείων της επίφυσης, το μετατραυματικό έμαρθρο. Το 4. Τελευταία ερώτηση, η παροδική διάτρηση του αρθρικού χόνδρου από τον αυλοφόρο κοχλία κατά τη διάρκεια της επέμβασης μπορεί να οδηγήσει σε χονδρόλυση, οστεονέκρωση, δυσκαμψία ισχύου, παράταση σύγκλησης αυξητικής πλάκας, κανένα από τα ανωτέρων. Χονδρόλυση. Δεν περνάμε τους ύλους μέσα από ενδαρθρικά όπως κάνετε όταν χειρουργείτε διατροχαντήρια, που τον οδηγό τον περνάτε στην κοτήλη. Εδώ δεν περνάει ο οδηγός, δεν πρέπει να βγαίνει στην άρθρωση. Κινητοποιείται αυτοάνωσος μηχανισμός χονδρόλυσης και έχετε ένα πολύ καλό ακτινολογικό αποτέλεσμα και μια κύριε στην κλινική χώρα. Να σου πάρω. Σαν διαγνωστική μέθοδο στο σπιδεογράφημα είναι πολύ ευαίσθητο. Δίνει πρόημα την εικόνα της άσυπης νέκρωσης. Τι δίνει. Δίνει ζεστό γύρω-γύρω. Hot spot. Hot spot και κρύο κέντρο. Και κρύο κέντρο. Δίνει δηλαδή ζεστό. Αν δεν είναι πάντο κυταρική. Εντάξει, δεν είναι ευαίσθητο. Δεν είναι ευαίσθητο, αλλά είναι τουλάχιστον πρόημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.